Ακούει ο πρόεδρος. Καλημέρα, πρόεδρε από Θεσσαλονίκη. Καλημέρα. Να πούμε λίγο για το ΕΚΑΣ. Καλημέρα, κύριε Λεβέντη μας. Λίγο. Καλημέρα, κύριε Γιώργο, τι κάνετε. Εδώ καταγράφουμε απίστευτα πράγματα. Λοιπόν, πρόεδρε, σε ανύπαρκτο εισόδημα, σε εισόδημα που έχει πληρώσει εισφορές, το ξαναβάζουν επάνω το εισόδημα αυτό και ζητάνε λεφτά από τον κόσμο και σας άκουγα στη Βουλή να λέτε, τι κάνετε μωρέ, στραγγίζετε την οικονομία και το λέγατε με σθένος, κύριε πρόεδρε. Το θέμα είναι ότι και ο κύριος Βρούτσης προηγουμένως που έλεγε ότι μείωσε εισφορές, το ασφαλιστικό σύστημα ήταν για φούντο. Έτσι. Δηλαδή σε ένα χρόνο δεν θα έπαιρνε κανένα σύνταξη. Άρα δηλαδή, θέλει αλλαγή. Και η Νέα Δημοκρατία. Βέβαια. Έτσι. Θα τα πούμε σε λίγο αυτά έχουμε όλα. Μια Νέα Δημοκρατία που ανέβαλε το θάνατο και νόμιζε ότι έλυνε το πρόβλημα. Ο Τσίπρας και το απέφυγε. Και ένα Τσίπρα ο οποίος φορολογεί μια φορά, δυο φορές, τρεις φορές και νομίζει ότι κάνει εξυπνάδες. Γιατί είστε σήμερα εδώ? Γιατί αύριο έχετε μεγάλη συγκέντρωση. Όταν ψηφίζει ο λαός, ναι? Όταν ψηφίζει ο λαός κόμματα που λένε ψέματα, ναι? Αυτές είναι οι συνέπειες. Αυτές είναι οι συνέπειες. Αγαπητέ πρόεδρε. Εμείς ζητάμε, σαν Ένωση Κεντρών, ζητάμε συνένεση. Οι οικουμενικοί δεν θέλουν γιατί το πολιτικό σύστημα είναι ανώριμο. Στην Ελλάδα έχουμε μάθει Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Είναι μια τραγική εμπειρία. Αυτό 60 ετών τώρα. Και μια και είστε Θεσσαλονίκη. Συνένεση δεν κάνουνε. Και μια και είστε Θεσσαλονίκη, σας τιμάει η Θεσσαλονίκη. Αύριο έχετε μεγάλη ομιλία. Γι' αυτό είστε εδώ, αγαπητέ πρόεδρε. Στο ξενοδοχείο Καψής, 7 η ώρα το βράδυ. Βεβαίως. Αύριο θα είναι όλη η Θεσσαλονίκη εκεί. Γιατί μετά από αυτό που πάθαμε, που πέρασε η Βουλή, αυτό τον ανήθικο νόμο και για την αλλαγή φύλου και για την τουρκική ένωση Ξάνθης, είναι στα κάγκελα όλη η Βόρεια Ελλάδα, αλλά νομίζω και όλη η Ελλάδα. Τώρα, όλη η Ελλάδα, πρόεδρε, είναι στα κάγκελα. Θα πάρουμε ένα γρήγορο αυτοί διάλειμμα. Περάσανε τον νόμο. Ναι. Ναι. Θα πάρουμε ένα γρήγορο διάλειμμα για να έχουμε όλο τον χρόνο, αγαπητέ πρόεδρε. Άλλωστε εδώ αισθάνεστε όμορφα στην εκπομπή, έτσι δεν είναι? Δεν αισθάνεστε ότι υπάρχει μια σιγουριά ότι ό,τι θα πείτε αυτό θα είναι, αγαπητέ πρόεδρε? Και όλοι νομίζω ότι ακριβώς είναι. Κύριε Χατζόπουλε, σας ευχαριστώ θερμά. Κάτι θέλετε να πείτε για το ΕΚΑΣ? Ένα λεπτό. Ναι? Κλείνοντας, δύο ζητήματα θέλω να βάλω. Πρώτον, Τετάρτη, μάλλον το ενιαίο δίκτυο συνταξιούχων θα έχει ένα ενημερωτικό σημείωμα για το ΕΚΑΣ. Ακριβώς να καταλάβει ο κόσμος τι ακριβώς έχει γίνει με το ΕΚΑΣ. Μιλάμε για 380.000 κόσμος και φτάσαμε αυτό. Και το δεύτερο που έχω να πω, ναι, τα παραδείγματα που δώσαμε όλοι μας, βεβαίως, για τον επανυπολογισμό, ναι, και το 19 αν γίνεται το 18 και το αφορολόγητο το 2002, μάλιστα, όλα αυτά, εάν, επειδή έχουμε τεράστια εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη, τη στιγμή που έκανε το ενιαίο δίκτυο την αίτηση ακύρωσης κατά του νόμου Κατρούγκαλου, εάν δικαιωθούμε όλα αυτά που είδατε, σαφής, που λέμε, και όλα αυτά που έγιναν, γιατί ήδη η επικουρική έχει γίνει αναπροσαρμογή και έχουν κοπεί και τα 1.300 ευρώ μεικτά κύρων και επικουρικών, όλα αυτά θα πέσουνε. Και θα πάμε άμεσα με την απόφαση του ΣΤΕ να πάρουμε πίσω τα χρήματα που μας έχουν κρατήσει. Πρόεδρε. Και κλείνοντας, θα ήθελα να πω και για το 1.100.000 κόσμος που μας έχει πει ο κύριος Πετρόπουλος ότι θα πάρουμε την παράνομη παρακράτηση το 6% πίσω. 6 και το 4 που ήταν, μάλιστα, από τον 8 του 10 όμως. Μάλιστα. Όχι, γιατί εδώ. Μην μας πάμε σε λεπτομέρειες τώρα. Μας εδώ με αίτηση, έτσι. Θα είναι το 13. Όχι, την αίτηση που κάναμε, ζητήσαμε, επειδή τα έχουμε φτιάξει όλα, ζητήσαμε να πληρωθούμε για να δούμε τις προθέσεις της κυβέρνησης. Έχουμε δρόμο μπροστά μας. Πάμε σε ένα γρήγορο διάλειμμα. Άλλωστε, ο κύριος πρόεδρος έχει πολλά να μας πει. Από τη Θεσσαλονίκη μας, οι Παοκτσίδες ψηφίζουν Ένωση Κεντρών, ε? Μου το πάνε, μου στέλνουν μηνύματα εδώ. Θεσσαλονίκη. Πόσο σας έδωσε, κύριε πρόεδρε, Θεσσαλονίκη? 7,5%. 7,5%. Είδατε η Θεσσαλονίκη. Πάμε σε γρήγορο διάλειμμα. Πάντα ο πρόεδρος μαζί. Έρχεται ο Γιάννης Ολοβέρδος. Ο καλός θα πάει. Ναι. Θα πάει 20, κύριε Γιώργο. Με την ευχή του Θεού και του λαού, αγαπητέ πρόεδρε. Μισό λεπτό. Αγαπητέ πρόεδρε, καλημέρα Γιάννη. Καλημέρα, Γιάννη. Λοβέρδο. Ο πρόεδρος είναι μαζί μας. Μισό δευτερόλεπτο, αγαπητέ πρόεδρε. Υπάρχει μια πληροφορία και είδηση που σας ενδιαφέρει άμεσα. Τι ακριβώς συμβαίνει, κύριε Μητρόπουλε, κυρία Νικολοπούλου? Εγώ να συγχαρώ τον αξιότιμο κύριο πρόεδρο, ναι, που πήρε πρωτοβουλία και για την αλλαγή φύλου, αλλά κυρίως για την Τουρκική Ένωση
που νομικά εγώ προσεγγίζω, θεωρώ ότι αλλάζει τη συνθήκη της Λοζάνης σε βάρος της χώρας και δίνει έμπνευσμα στους γκρίζους λύκους που είχαν έτοιμα την αναγνώριση ως Τουρκική Ένωση. Ναι. Αλλά έχω τη ασφαλή πληροφορία ότι μία ώρα μετά το κάλεσμα του αξιωτήμου Προέδρου κυρίου Λεβέντη προς τον κύριο Παυλόπουλο να μην υπογράψει το νόμο για αλλαγή φύλου, σε χρόνο ρεκόρ το ΦΕΚ έγινε νόμος του κράτους, 40. Είναι ο νόμος 4491, άρα λοιπόν εδώ έδειξε μία πρωτόγνωρο ζήλο να δημοσιευτεί ενδεχομένως ο πρόεδρος Δημοκρατίας ή δεν ήθελε να αναμένει αυτά τα οποία είπε ο κύριος πρόεδρος, αλλά δεν ξέρω γιατί τόσο γρήγορα, δύο σκομβικά θέματα για αλλαγή φύλου, κύριε Αυτιά και κύριε πρόεδρε, αλλά κυρίως για την αναγνώριση της Τουρκικής Ένωσης, ο κύριος πρόεδρος Δημοκρατίας αντιάβασε τα σχετικά άρθρα και γιατί έδειξε τέτοιο πρωτόγνωρο ζήλο να μπει στο ΦΕΚ ο νόμος τον οποίο και ο ίδιος υπέγραψε. Είναι ζητήματα προς προβληματισμό και βεβαίως να δούμε γιατί το έπραξε αυτό ο αξιότιμος πρόεδρος της Δημοκρατίας. Για να πάμε σιγά σιγά να δούμε τον πρόεδρο. Ο νόμος είναι 4491, μάλιστα. Παρασκευή δημοσιευμένος και το ΦΕΚ είναι το 152α. Έχουμε και πληροφορίες, αγαπητέ πρόεδρε. Σας ενημερώσαμε. Δεν ξέρω αν το ήξερε ο κύριος πρόεδρος αυτό. Το ξέρατε, κύριε πρόεδρε. Καλημέρα σας. Γράφτη, στα site γράφτηκε, αλλά δεν είχα ακριβή εικόνα. Εγώ είχα την ελπίδα και την πίστη ότι ο κύριος πρόεδρος της Δημοκρατίας, με τον οποίο με συνδέει φιλία, θα μου έκανε και ένα τηλέφωνο. Μου είχε κάνει τηλέφωνα για πολύ πιο ασήμαντα θέματα. Δεν μου έκανε κανένα τηλέφωνο. Κύριε πρόεδρε. Και αν εσκέπτε το εντός λίγων ωρών να το υπογράψει, τότε αισθάνομαι λίγο άσχημα εγώ, γιατί ακριβώς λίγες ώρες νωρίτερα μου είχε γράψει ότι θα το σκεφτείς πολύ σοβαρά. Ωραία, τώρα μετά, έτσι, μετά την εξέλιξη αυτή, μένετε στην παραίτησή σας από τη θέση του βουλευτού. Είσαστε, συνεχίζετε να είσαστε αειδιασμένος, προφανώς θα είστε πολύ πιο αειδιασμένος τώρα, αφού το υπέγραψε και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Άρα υποθέτω ότι αύριο θα ανακοινώσετε και επισήμως την παραίτησή σας, έτσι, από τη Θεσσαλονίκη. Ναι, κύριε Λοβέρδο, η έδρα αυτή δική μου κερδίθηκε με 40 ετών αγώνες. Δεν είναι μια έδρα που μπορώ να τη δώσω χωρίς σκέψη, βαθιά σκέψη. Ναι, δεύτερον, η ίδια η Εκκλησία μου διεμήνησε. Όμως ή δεν είστε. Είμαι αειδιασμένος, κύριε. Με τον κύριο Λοβέρδο μιλάω. Ναι. Δεν ξέρω με ποιον μιλάω. Είστε πικραμένος, πρόεδρε. Είμαι αειδιασμένος, διότι δεν είναι μόνο αυτό που έγινε τώρα με την αλλαγή φύλου ή με το Τουρκική Ένωση Ξάνθης. Είναι τόσα πράγματα που ζητάμε, να μειωθεί ο αριθμός των βουλευτών. Ναι. Ζητάμε να μειωθεί ο μισθός των βουλευτών, να πάει στο ίμιση. Από 7.000 να πάει 3.500. Τότε γιατί είπατε ότι θα να σταματήσουν οι μετακλήτες. Πώς? Τότε γιατί είπατε ότι θα παραιτηθείτε, αν συμβούν όλα αυτά. Αν μα ο δεν πρόεδρος είναι, ακόμη, Δημοκρατίας... ακόμη μέσα στο... Αγαπητέ, τώρα δεν ξέρω, θα χαρείτε αν παραιτηθώ εσείς. Όχι, εσείς το είπατε. Εγώ ούτε που το είχα σκεφτεί. Εσείς το είπατε. Κύριε, δεν το είπα εγώ. Κύριε Αυτιά, ελάτε, κύριε πρόεδρε. Ελάτε, κύριε πρόεδρε. Ο κύριος Λοβέρδος ήρθε στην εκπομπή σας για να με βγάλει ανακόλουθο. Για όνομα του Θεού. Όχι, ένα ερώτημα. Δεν θέλει να κάνουμε ερωτήματα. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον για το αν θα παραιτηθώ. Για όνομα του Θεού. Μα δεν το είχατε πει, δεν σας ρωτούσα. Κύριε πρόεδρε, έχετε το λόγο. Εντάξει, κύριε Λοβέρδο μου, εντάξει, σας παρακαλώ. Ελάτε, κύριε πρόεδρε. Θέλετε να με βγάλετε ψεύτη και ανακόλουθο. Εγώ θα μιλήσω αύριο στη Θεσσαλονίκη 7 η ώρα στον Καψί και θα πω αυτά που πρέπει. Ελάτε, κύριε πρόεδρε. Εκείνο που θέλω να τονίσω ναι, είναι ότι ευγιάστηκε ο κύριος πρόεδρος της Δημοκρατίας, γιατί του πρότεινα και μια καλύτερη λύση μετά στην επιστολή μου. Όπως? Του πρότεινα να καλέσει τον Τσίπρα να περάσουν τροπολογία να διορθώσουν το λάθος τους. Αχα. Να κάνουν τα 15 έτη. Ναι.
Δεν είναι μόνο να αναπευθεί ο νόμος, υπάρχει και η λύση, αν δεν θέλει να εκτεθεί ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και να συγκρουστεί με την κυβέρνηση, η ίδια η κυβέρνηση να πάρει πρωτοβουλία διόρθωσης του νόμου. Με δεν θέλει άλλη τροπολογία. Είναι πολύ εύκολο. Αφού αλλιώς δεν το ψήφισε, ήθελα να το κάνει, θα το ψήφισε το νόμο. Και όπως ξέρετε, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας βάσει του συντάγματος δεν έχει δικαίωμα να το κάνει Λοπέρδο, αυτό. Ένα λεπτό. Κύριε Αυτιά, τον κύριο Λοπέρδο τον φέρατε για ανακριτή. Είμαστε μαζί, κύριε Πρόεδρε. Για ανακριτή. Σας παρακαλώ, εγώ ήξερα ότι θα βγω με εσάς. Πάμε μαζί. Εγώ ήξερα ότι θα βγω με εσάς. Δεν ήξερα ότι θα έχετε. Πάμε μαζί. Ο κύριος Λοπέρδος στο κανάλι του έχει αναλάβει να με κατηγορεί. Ελάτε, να με κατηγορεί συνεχώς. Κύριε Πρόεδρε, πάμε μαζί. Εάν δεν αντέχετε την κριτική, αγαπητέ κύριε Λοπέρδο, τι να κάνουμε. Κύριε Λοπέρδο, δεν την αντέχετε. Κύριε Λοπέρδο, κύριε Πρόεδρε, ελάτε να κουβεντιάσουμε μαζί. Οι δυο μας, λοιπόν, να το τελειώσουμε αυτό. Ναι, κύριε σας Πρόεδρε, παρακαλώ, ελάτε. Μην μου βάζετε συνήγορους Πρόεδρε, ανθρώπους. Δεν θέλω να πω περισσότερα για ελάτε, τον κύριο Λοπέρδο. Αγαπητέ ναι. Κύριε Πρόεδρε, τι αύριο τι περιμένουμε από εσάς, έτσι με το λόγο το ξεκάθαρο που έχετε. Ελάτε. Ακούστε, η Εκκλησία μου διεμήνησε ότι δεν θέλει να παραιτηθώ. Αχα. Και θέλει να μείνω. Μάλιστα. Σας θέλουμε εκεί. Στο βήμα της Βουλής. Το να παραιτηθείτε θα λείψει το βήμα της Βουλής. Αυτό είναι το σημαντικό. Και να ξέρετε και κάτι άλλο. Όταν είπα ότι θα παραιτηθώ, ναι, ήρθαν να μου πάρουν 200 συνεντεύξεις όλες οι εφημερίδες. Άνθρωποι που 3 χρόνια τώρα ποτέ δεν ήρθαν να μου πάρουν συνέντευξη, όταν είπα ότι παραιτούμε ήρθαν όλοι. Σαν ίενες να με φάνε. Άρα τι θέλουν, την εξόντωσή μου, αυτό θέλουν. Ένα κόμμα ή ένας κεντρών, ο Λεβέντης, τους έχει κάτσει στο ρουθούνι ολονών. Κύριε Πρόεδρε. Και το ενδιαφέρον του κυρίου Λοβέρδου, το ενδιαφέρον του αν παραιτηθώ. Αγαπητέ. Ας κάνει και αυτός κόμμα, ας κάνει κόμμα να πάρει 4% και μετά να παραιτηθεί, αν είναι τόσο απλή υπόθεση. Τώρα γιατί το είπα, γιατί ήθελα να ταρακουνήσω το τέλμα. Και η Νέα Δημοκρατία είχε θέσει πολύ αισχρή στο θέμα της αλλαγής φύλου. Βγήκε η Σπυράκη και είπε ότι τα άτομα τα διεμφυλικά και τα ομοφυλόφιλα είναι εγκλωβισμένα σε ένα ξένο σώμα. Αυτό είναι βλασφημία. Το ξέρετε ότι είναι βλασφημία. Ο Θεός όταν πλάθει τον άνθρωπο, τον μεν άνδρα, τον πλάθει για να κάνει παιδιά, να κάνει οικογένεια, την δε γυναίκα για να γίνει μητέρα. Οι άνθρωποι αυτοί οι διεμφυλικοί, και όλο το συνάφι αυτό, το οποίο σέβομαι εγώ, τα δικαιώματά τους δεν τα αφαιρώ, τα αναγνωρίζω και αν θέλετε να προσθέσω κι άλλα. Απλά είναι σε εγκεφαλική διαστροφή. Δεν πιστεύω ότι είναι γενετήσια βλάβη, όπως λένε. Είναι διαστροφή, είναι πάθος και αυτό νικέται με τη μετάνοια. Αυτό λέει η Εκκλησία. Αλλά γίναμε άθεοι. Αντικράζουμε την Ευρώπη, δεν μπορούμε στις μεταρρυθμίσεις. Δεν αντιγράψαμε τίποτε, αλλά σε ό,τι κακό και διεστραμμένο σπέβδουμε να το αντιγράφουμε. Εκεί είναι η μόδα. Αγαπητέ κύριε Πρόεδρε. Αγνώντας την Εκκλησία, ναι. Είπατε ότι σας έγινε ένα τηλεφώνημα, μια παράκληση από την Εκκλησία. Αυτό εκφράζει ναι, προφανώς τον Αρχιεπίσκοπο, παρήγγυλαν... έτσι δεν είναι. Προφανώς... Όχι, δεν εννοώ τον Αρχιεπίσκοπο. Α. Εννοώ κορυφαίους ιεράρχες, οι οποίοι μου μεταβίβασαν την άποψη ότι είναι βλακεία να παραιτηθώ. Δεν θα έχουμε ναι. κανένα κέρδος. Ναι. Ούτε τα κανάλια θα αρχίσουν να με μεταδίδουν. Μπορεί 1-2 μέρες να το πουν. Μετά θα με βάλουν στην αφάνεια όπως με είχαν 40 χρόνια και θα λείψει το βήμα της Βουλής, το οποίο θα χρειάζεται και οι πρωτοβουλίες που πρέπει να γίνουν για να διορθώσουμε τα πράγματα. Με θέλουν εκεί παρόντα και όχι... Να εκτελέσω την απόφαση που είχα λάβει. Τώρα, αγαπητέ... Αυτό το σκέπτομαι. Είναι θέληση της Εκκλησίας. Εγώ υπήρξα κατηχητής στα φοιτητικά μου χρόνια. Με την Εκκλησία έχω βαθύτερες σχέσεις. Απεδείχθη ότι την Εκκλησία δεν την εκφράζει κάποιος άλλος που έλεγε, αλλά την εκφράζει και την εκφράζει ο Λεβέντης και την εκφράζει πώς. Όχι για να πάρω ψήφους, ούτε για να με διατάζουν. Δεν έχω... Πριν κάνω την ομιλία στη Βουλή, με κανέναν δεν είχα έρθει σε επαφή. Εξέφραζα τα πιστεύω μου, κύριε Αυτιά. Σαφής. Θεωρώ ότι ο κύριος Τσίπρας δεν τους κάλεσε ούτε για τη γνώμη τους. Είναι... Ένας αθλητικός σύλλογος έχει άποψη,
Η Εκκλησία όχι. Κύριε Πρόεδρε. Αλλά θα δει τι θα πάθει στη συνέχεια. Κύριε Πρόεδρε, είτε συμφωνεί κάποιος είτε διαφωνεί, διαπιστώνει το εξής απλό. Λυθήκαν όλα τα προβλήματα της χώρας. Έχει λυθεί το ασφαλιστικό για το οποίο φωνάζεται. Έχει λυθεί το οικονομικό που το Δουνουτού θέλει νωρίτερα τα μέτρα. Έχουν λυθεί τα θέματα της καθημερινότητας. Και σώνει και καλά, τούτο δω. Εν πάση περιπτώσει, είχε μια αλφα δυναμική, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Εσείς λέτε κάθε μέρα ότι ο κόσμος έχει προβλήματα. Μεγάλα, αγαπητέ Πρόεδρε. Θέλω να μου πείτε το εξής. Η σημερινή... Ακούστε, και οι δύο, ναι. Και ο Μητσοτάκης και ο Τσίπρας έχουν μεγάλη ευθύνη για τη χώρα. Γιατί και ο Μητσοτάκης που δεν βάζει πλάτη, ας μην κάνουν οικουμενική αφού δεν θέλουν, αφού έχουν φτάσει σε ένα σημείο να μην μπορούν να συνεννοηθούν και να κοιτάνε μόνο την καρέκλα και την αρχομανία, ας μην κάνουν. Αλλά στοιχειώδη συνένεση έπρεπε να κάνουν. Σε πολλά σε θέματα συντάξεων, σε εθνικά θέματα. Ανεργία, έτσι. Σε θέματα ασφαλιστικά, είναι φορολογικά, πώς θα έρθουν επενδύσεις. Πρέπει να ενδιαφέρει όλους μας να έρθουν επενδύσεις. Ο κ. Μητσοτάκης όμως πώς κάνει, να γκρεμιστεί ο Τσίπρας, να έρθει αυτός. Εγώ πιστεύω ότι προσεύχεται κάθε βράδυ ο Μητσοτάκης να καταστραφεί η Ελλάδα με τον Τσίπρα. Γιατί θεωρεί ότι αυτός είναι ο επόμενος. Άρα... Έτσι λειτουργεί η Ελλάδα και έτσι πτώχευσε η Ελλάδα τα τελευταία 60 χρόνια. Άρα μέσα αυτή αυτό, τη μέθοδο. Μέσα αυτό το σκηνικό. Ναι. Ο πρόεδρος. Μέσα σε αυτό το σκηνικό, αγαπητέ πρόεδρε, αν θέλετε και τη επίπλαστη ευδαιμονία, το βλέπετε. Δηλαδή, όταν ρωτά του βουλευτέ, μα κόβετε εκείνο, βάζετε φόρο, κάνετε, δείχνετε, ξέρετε τι λένε. Έχουμε εξαγωγέ. Φάει εξαγωγέ. Αφού έχουμε εξαγωγέ. Ένα δείκτη βελτιώνεται, ή δύο ή τρει. Εν πάση περιπτώσει. Αγαπητέ πρόεδρε. Εσείς μένετε πρόεδρος από ό,τι κατάλαβα. Και ναι. οι ίδιοι βουλευτές του Τσίπρα, τους εξαπατά ο Τσίπρας τους βουλευτές του. Τους λέει ότι τελικά θα ανακάμψουμε, θα πάμε καλά κτλ. Ενώ κάνει το εξής. Ο Τσίπρας τώρα τα παίζει όλα για όλα. Έστω και για λίγους μήνες εξουσίας ακόμη. Περιμένει, θα μοιράσει τον Μποναμά και αν εκ των πραγμάτων χρειαστεί να λάβει σκληρά μέτρα από το 18, Θα κάνει εκλογές γρήγορα. Α, τις βλέπετε τις εκλογές. Και πάρει... ναι, διότι ακούστε κάτι. Όταν έχεις μαύρη τρύπα 2,5 με 3 δις μπροστά σου. Έτσι. Και ίσως και περισσότερο, τόσο ότι είναι 2,5-3 δις. Και έχεις και 800 να μοιράσεις, είσαι ή τρελός ή ύπουλος για να κάνεις εκλογές. Δεν υπάρχει... Σας λέω, χρειάζεται 3 δις η Ελλάδα μαύρη τρύπα. Και αυτός μοιράζει... 800 εκατομμύρια, 0,8 δις μοιράζει. Άρα ένας τέτοιος πρωθυπουργός είναι ή τρελός ή σχεδιάζει απόδραση. Τι άλλο, δεν μπορώ να βρω τι άλλοι... Ενώ σου λείπουν 3 δις, μοιράζεις Μποναμά. Αν ήταν οι εκλογές μακριά, ο Μποναμάς θα εξατμιστεί. Θεωρώ λοιπόν είναι πολύ πιθανό ο Τσίπρας, επειδή βλέπει ότι όσο μένει στις δημοσκοπήσεις γκρεμίζεται. Βέβαια, έχουμε και ένα άλλο πρόβλημα, ότι και ο Μητσοτάκης δεν πάει καλά. Και αυτές οι ανοησίες που είπε περί εξωγήινου και ορισμένοι στο περιβάλλον του Ισπυράκη, ότι είναι εγκλωβισμένα τα σώματα, τα διεμφυλικά άτομα σε ένα ξένο σώμα, ας ρωτήσετε έναν εκκλησιαστικό ηγέτη τι σημαίνει. Αυτό είναι αμαρτία που είπε η Νέα Δημοκρατία. Αν το πιστεύει αυτό η Νέα Δημοκρατία, είναι άθεοι. Αν πιστεύουν ότι τα διεμφυλικά άτομα είναι εγκλωβισμένα σε ένα ξένο σώμα. Το σώμα που σου δίνει ο Θεός δεν είναι ξένο. Δεν είναι τώρα, ξένο. Είναι ή το σέβεσαι... Ναι, ναι. Αγαπητέ Πρόεδρε, αύριο έχετε συγκέντρωση. Τι θα πείτε αύριο στον κόσμο... Να έχω κι εγώ μια είδηση έτσι πρώτης γραμμής. Τι θα πείτε αύριο... Επειδή η κουβέντα ενός Προέδρου ζυγίζει... Ναι. Ζυγίζει... Ναι. Και αυτό που είπα δεν το είπα αυθόρμητα περί παρετήσεως. Ναι. Θα προηγηθεί συνάντηση, γιατί εδώ στη Θεσσαλονίκη πήρε η Ένωση Κεντρών 7,5%. Ναι. Θα ρωτήσω τους 10 επιφανεστέρους παράγοντες της Θεσσαλονίκης που συνέβαλαν στην ανάδειξη της Ένωσης Κεντρών στο Κοινοβούλιο. Θα τους λάβω και αυτούς υπόψη. Θα μιλήσω ακόμη με την ηγεσία της Εκκλησίας. Ναι. Και μπορεί να μην... Και θα μιλήσω στη συνέχεια.
Μάλιστα. 7 είστε... η ώρα στο ξενοδοχείο Καψής. Θα το μεταδώσει και ΕΡΔΙΟ. Θα το δει και ο κύριος Λομπέρδος που αγωνιά. Θέλω να τα φτιάξετε. Ένα λεπτό, Πρόεδρε. Είναι... Πρόεδρε, θέλω μια χάρη. Ναι, ναι. Αυτή η εκπομπή δεν αφήνει δυσαρεστημένους. Γιατί? Γιατί αφήνω να μιλάει ο κόσμος, συγκρούομαι στα μεγάλα κοινωνικά θέματα, αλλά χαμογελάει ο Γιάννης και θέλει να σας πει μια καλημέρα. Πρόεδρε, δώστε τα χέρια, Πρόεδρε. Δώστε τα χέρια. Ισχύει ή δεν ισχύει? Παιδιά, όχι πόλεμο, παιδιά, για όνομα του Θεού. Ο κύριος, άλλο ρωτάω. Έλα, ο κύριος Λομπέρδος, όταν ο Μητσοτάκης μίλησε για εξωγήινους, τον πήρε να του κάνει ανάκριση. Όταν ο Μητσοτάκης Θεσσαλονίκη είπε ότι θα κόψει φόρους. Όταν ο Μητσοτάκης είπε. Αλλά γιατί θα παραιτηθεί και δεν παραιτηθεί τον εαυτό του. Γιατί. Οποιοδήποτε να το ρωτήσει. Μην μαλώσετε, παιδιά. Έτσι. Ναι, ακούστε. Ελάτε, Πρόεδρε. Ο Μητσοτάκης ξέρετε γιατί δεν του περνάει ποτέ η νέα να παραιτηθεί. Γιατί αυτή η οικογένεια είναι αρχομανής. Είναι αλαζόνες. Αυτοί νομίζουν ότι γεννηθήκανε κυβερνήτες. Γι' αυτό. Θα δείτε τη συνέχεια, τι θα πάθει και ο Μητσοτάκης αυτός ο Κυριάκος. Τι θα δείτε την κατάληξη του κυριολογικού. Αγαπητέ Πρόεδρε. Εντάξει, εδώ, ο λοιπόν λαός δεν είπα. Και εμένα ο λοιπόν λαός θα με κρίνει, κύριε Λοβέρδο. Και εμένα θα με κρίνει και εσάς. Προφανώς, και όλους θα μας κρίνει. Όλους μας κρίνουν και όλοι κρίνομαστε αφού είστε και της Εκκλησίας. Ακριβώς. Δεν ξέρετε ότι όσοι κρίνουν κρίνονται. Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, εσείς είστε ο αυθεντικός ερμηνευτής των λόγων σας, εσείς θα κρίνετε, εσείς θα σταθμίσετε τα γεγονότα. Να ξέρετε κάτι, είτε συμφωνώ με κάποιον, είτε διαφωνώ, μια ζωή θα αγωνίζουμε να λέει αυτά που πιστεύει, γιατί αυτή είναι η δημοκρατία, αγαπητέ Πρόεδρε. Και κάτι άλλο, από μικρό παιδί... Εγώ ναι, πρόσφερα, κύριε Αυτιά, πρόσφερα στον κύριο πρόεδρο της Δημοκρατίας μία ευκαιρία πρόσφερα στον κύριο Παυλόπουλο, ναι, να αφουγκραστεί τη θέληση του ελληνικού λαού. Μάλιστα. Γιατί ο ελληνικός λαός δεν συμφωνεί με αυτό. Είναι βρωμιά αυτό που έκανε ο κύριος Τσίπρας με την αλλαγή φύλου και με την τουρκική ένωση Ξάνθης. Έδωσα στον κύριο πρόεδρο της Δημοκρατίας μία ευκαιρία. Ο κύριος πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν την κατάλαβε. Να προσέξει, γιατί όλοι κρινόμαστε. Τον σεβόμεθα το θεσμό. Αλλά πρέπει και αυτός που τον φέρει να τον σέβεται και εκείνος. Τίποτα άλλο δεν λέω. Με όλο το σεβασμό. Αν μου επιτρέπετε, επειδή τιμώ τον κύριο πρόεδρο, ανεξάρτητα το τι θα αποφασίσει, έδωσε εξηγήσεις, το ότι ανέδειξε ο κύριος πρόεδρος σε αυτή τη συγκυρία δύο θέματα τα οποία ταλανίζουν, προβληματίζουν και εγώ τους φοιτητές μου. Και το θέμα του φύλου από το 15ο. Και κυρίως την παραβίαση ευθεία, όχι απλώς έμεση, συγκεκριμένης διάταξης συνθήκης του Λοζάνης, για το ότι κάποια σωματεία τα οποία επιμεταξά αδειοδοτήθηκαν το 36 και τα κατήργησε το Νοέμβριο του 83 η κυβέρνηση Ανδρέα Παπανδρέου, να μην μπορούν να δραστηριοποιούνται, να συνδικαλίζονται, να κάνουν τις πολιτικές τους ως τουρκικές ενώσεις, απαρά μόνο ως μουσουλμανικές, δηλαδή με χαρακτηριστικά όχι εθνοτικά αλλά μουσουλμανικά, τον τιμά. Αυτή είναι η άποψή μου. Ξέρει ότι έχει μια άποψη και για μένα, όπως και εγώ έχω, το ότι τα ανέδειξε ως κορυφαία ζητήματα και παρά τους συνταγματικούς περιορισμούς που είπε ο κύριος Λοβέρδος, ο κύριος πρόεδρος, ο συνταγματολόγος και ο θεματοφύλακας του πολιτεύματος, έπρεπε να ψελίσει κάτι για αυτά τα σημαντικά θέματα, έχει δίκιο. Και κύριε Πρόεδρε, αυτό ήθελα να το πω. Ο μόνος τρόπος για να αντιδράσει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι να αποβάλει την παρέτησή του. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Όπως ξέρετε καλύτερα μου, γιατί εγώ δεν είμαι νομικός. Ενώ εσείς είσαστε. Ούτε αυτό το δικαίωμα έχει. Βάσει του συντάγματος και του συνταγματικού ήθους δεν έχει ούτε αυτό το δικαίωμα. Όταν έχει γίνει κουρελού το Σύνταγμα, όταν έχει γίνει έτσι το Σύνταγμα. Ακόμα πιο πολύ κουρελού. Συμφωνώ μαζί σας. Να το κάνουμε εντελώς κουρελού. Και όταν ψηφίζουν με τα φορτηγά του νόμου του μνημονιακού και εξαθλιώνουν τους πολίτες, ο κύριος πρόεδρος Δημοκρατίας έπρεπε κάτι να ψελίσει. Πάμε στο κύριο Λεβέντη. Κύριε Πρόεδρε. Ναι, εγώ ναι, για να ολοκληρώσουμε θέλω να πω το εξής. Ελάτε. Ότι αν δεν ήθελε ο πρόεδρος Δημοκρατίας να αναπέμψει τον νόμο, ναι, μπορούσε να καλέσει τον κύριο Τσίπρα να διατάξουν τον Κοντονή να τον τροποποιήσουν.
Γιατί τώρα έχουμε διχασμό. Η Εκκλησία είναι προδομένη. Ο κύριος Πρόεδρος της Δημοκρατίας πήγε στην Κρήτη και γονάτισε μπροστά στον Πατριάρχη. Η θέληση του Πατριάρχη είναι κατά του νόμου. Μου διεμηνήθη η θέληση του Πατριάρχη εμένα. Και είναι κατά του νόμου. Όλη η Εκκλησία της Ελλάδος είναι κατά του νόμου. Λέει, τι θα έχουμε, την Εκκλησία της Ελλάδος για πεταμένη? Και θα έχουμε τον Ξιδάκη και κάποιους άλλους να υβρίζουν και να μιλούν σαν να είναι μίασμα? Επιπλέον δεν, ούτε οι φορείς δεν ακούστηκε η άποψή τους των φορέων. Δεν ακούστηκε. Οι ιατρικοί, καθηγητές ιατρικής μου διαμηνύουν ότι αυτό που έγινε είναι ηλίθιο και αντιστρατεύεται τη φύση. Ούτε των επιστημονικών φορέων δεν ελήφθη η γνώμη. Πέντε τρελοί του ΣΥΡΙΖΑ απεφάσισαν. Αυτό είναι όλο. Και τι έγινε. Τι έγινε. Τέσσερι του ΣΥΡΙΖΑ δεν ψηφίσανε. Ναι. Ένα κόμμα του Καμένου που έλεγε ότι προστατεύει την Εκκλησία τα έκανε τούμπα, ήξης αφήξης. Ήρθε ένα άλλο κόμμα από το πουθενά και ανεπλήρωσε τους ψήφους και πάλι δεν θα πέρναγε αν δεν υπήρχαν τυχαία απόντες. Υπήρξαν 15 απόντες οι οποίοι αυτοί δια της απουσίας τους ακουσίως, γιατί έχω μιλήσει με τους περισσότερους. Μάλιστα. Και δεν ήταν εκουσία η απουσία, ήταν ακουσία, συνέβαλαν στο να ψηφιστεί ο νόμος. Δηλαδή ο νόμος ψηφίστηκε στη ζούλα. Τέσσερι του ΣΥΡΙΖΑ έφυγαν, ο συνεταίρος του ΣΥΡΙΖΑ έκανε τρίπλες, ήρθε ένα άλλο κόμμα και ψήφισε και ήταν οι απόντες που έδωσαν. Μάλιστα. Επικύρωση στο Σαφής. Νόμο. Λοιπόν, ακούτε, πρόεδρε, μου τηλεφωνούν. Δι' αυτού του τρόπου, κυρία Αυτιά, δι' αυτού του τρόπου τα τελευταία 100 χρόνια, ναι, δεν έχει περάσει άλλος νόμος. Δι' αυτού του τρόπου στη ζούλα δεν έχει περάσει άλλος νόμος και αυτό δικαιολογούσε στον πρόεδρο της Δημοκρατίας για τυπικούς λόγους να το αναπέμψει. Να βγάλω γιατί πέρασε στη ζούλα. Εψηφίστηκε μεν ο νόμος, αλλά χωρίς κυβερνητική πλειοψηφία. Ήρθε ένα άλλο κόμμα και επειδή τυχαία ήταν απόντες 15, γι' αυτό πέρασε. Δεν θα πέρναγε ο νόμος, κύριε Αυτιά. Κύριε πρόεδρε, μου επιτρέπετε ένα μικρό συμπέρασμα. Δικό μου. Μου το επιτρέπετε? Βεβαίως. Βεβαίως. Δικοί σας οπαδοί μου τηλεφωνούν και μου λένε να μην παραιτηθείτε. Μου τηλεφωνούν και μου λένε εδώ στα μηνύματα, πες στον πρόεδρο να μην φύγει. Σας το μεταφέρω, η γνώμη μου είναι... Εντάξει, αυτό είναι και στα γραφεία μας. Έτσι, μπράβο. Δεδομένο. Λοιπόν, να είσαι καλά. Εγώ ήθελα να δώσω, ναι, εγώ ήθελα να δώσω ένα τονισμό στο έγκλημα που διέπραξε η Βουλή και προσωπικά ο Τσίπρας. Χρεώνω τον Τσίπρα. Με αυτή την ατιμία που έγινε και για την τουρκική ένωση Ψάνθης και για την αλλαγή φύλου. Είναι ασόψετε ο Τσίπρας. Για μένα τελειώσανε με τον Τσίπρα και οι καλημέρες. Λοιπόν, τελεία. Α, και κομμένη πάνω, και η καλημέρα, ε. Δεν θα φάει ψάρι. Κομμένη και η καλημέρα. Λοιπόν, ναι, πλέον. Να είσαι καλά, πρόεδρε. Και να μην μου ξανατηλεφωνείς. Να μην μου ξανατηλεφωνείς. Εκτός εάν εντός 10 ημερών το διορθώσει το έγκλημά του. Μάλιστα. Πρόεδρε, καλή σου μέρα. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ. Καλημέρα. Να είστε καλά, πρόεδρε. Να είστε καλά.